Το εξωγηινάκι, πού πάει? Πήγαινε να παίξεις με τα σκατά στον κήπο έξω, γιατί έχουμε την τουαλέτα έξω. Να σε βλέπουν και οι γείτονες. Μπράβο! Με τη διαστημική την μπάνα. Μπράβο! Ατέλεια, χάλασε η βρύση! Και αυτό έχει βγάλει μπίχλα! Έλα ρε μαλάκα, και αυτή η τούρτα πόσο καιρό είναι εκεί? Μαλάκα, θα καεί το σπίτι, σε παρακαλώ! Μαλάκα, το σπίτι είναι εμετικό! Σας έχω πει ότι με κάνετε πάρα πολύ χαρούμενη. Ο αγαπητός subscriber κύριος Μίλτος μου έφτιαξε ή μου βρήκε, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, ένα σπίτι αποκλειστικά για τη Μαρίκα και τα εκατομμύρια παιδιά της. Κυριολεκτικά έχει 9 υπνοδωμάτια και 6 μπάνια, δηλαδή τα χαίρεζουμε παντού. Οπότε με αυτή την ευκαιρία να σου πω ότι μπορείς να με κάνεις ad στο Sims. Θα βάλω κάπου λογικά εδώ το όνομά μου στο Sims να με κάνεις ad. Και αφού με κάνεις ad στο Sims, κάνε και ένα subscribe σε αυτό το κανάλι. Ρε μπρο, τσάμπα είναι. Αφού σε βλέπω, βλέπεις τα βιντεάκια μου. Κάνε ένα subscribe και γράψε μου και κάτω στα σχόλια ονόματα για το επόμενό μας παιδί. Εμπνευσμένα από το χειρότερο σου φόβο, από αυτό που φοβάσαι περισσότερο απ' όλα. Και πάμε κατευθείαν να παίξουμε. Εν τω μεταξύ, ρε μπρο, δεν ξέρω, σε κάθε επεισόδιο θα μετακομίζουμε? Ωραία, πού να το κάνω plays, ρε μπρο? Δεν έχω πού να το βάλω. Παναγία και Χριστέ, Παναγία και Χριστέ, τι είναι αυτό? Παιδιά, η Μαρίκα δεν της αξίζει τέτοιο σπίτι. Καταρχήν δεν έχω λεφτά να μετακομίσω εδώ. Oh my god, σινεμά. Έχω παγοδρόμιο ή αυτό για τα πατίνια μες στο σπίτι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το σπίτι κάνει 500.000 ευρώ, σιμο ευρώ, και η Μαρίκα έχει 300.000 ευρώ. Οπότε δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε και σε αυτό το challenge δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κωδικούς. Γιατί, ζωή, γιατί? Λοιπόν, θα το βάλουμε σαν στόχο να μαζέψουμε λεφτά να πάμε στην Υπερσπιταρώνα. Πάμε, μόνο 200.000 ευρώ μας λέει. Ωραία, για την ώρα εγώ, γιατί δεν είμαι σπίτι με τα παιδιά μου. Μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι έβλεπα την άλλη την Υπερσπιταρώνα και έρχομαι εδώ σε αυτό εδώ που έχει έναν άκυρο τοίχο. Ρε μπρο, αυτός θα σταματήσει να με πρίζει. Τα μωρά μου πρέπει... κλαίνε, φίλε, σκάσε. Πώς μεγαλώνε, τζαπ, μεγαλώστε. Ο Μπράντο Χέκινγκ καταρχήν έχει γίνει κολόγερος, κατά δεύτερον γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Μαλάκα, κούνα, βάλε κανένα ρούχο, είσαι τρεις μέρες με το μαγιό. Ωραίος κοιμισμένος θα είναι... τι, δεν ξέρω, είναι σύλλη. Και η Ποποζέλ τι θα είναι, ας γίνει τσάρμερ. Τουλάχιστον σκάσανε ρε φίλε, σκάσανε, σταματήσανε να κλαίνε. Αγάπη, συγγνώμη, κάπως πρέπει να σε απολύσω, δεν έχω λεφτά, δεν έχω post-fire. Καταρχήν έχεις γίνει 400 χρονών, 400 χρονών δεν μπορεί να μυρίσει σήμερα. Το εξωγηινάκι, πού πάει? Πήγαινε να παίξεις με τα σκατά στον κήπο έξω, γιατί έχουμε την τουαλέτα έξω. Να σε βλέπουν και οι γείτονες, μπράβο! Με τη διαστημική την μπάνα, μπράβο! Θέλεις κάποιος να έρθει να το μαλώσει? Εγώ το μάλωσα, τι συνέβη? Video station! Καλά, δεν θα πάρω το πιο ακριβό, γιατί πρέπει να κάνουμε οικονομία. Δεν έχω χώρο μες στο σπίτι, οπότε αναγκαστικά θα το βάλω έξω. Τώρα εγώ να πάρω φώτα και αυτά για τους YouTuber. Φίλε, είναι πάρα πολύ ακριβά. Και ήδη έπεσα από τα 300.000, δεν παίρνω τίποτα, θα κάνεις βιντεάκι έτσι τώρα. Πόσα λεφτά θα χαραμίσω εγώ για αυτή? Μήπως αν πάρω αυτή την καρέκλα από εδώ? Εν τω μεταξύ, αν βρέξει, θα χαλάσει. Κάνε reply στα comments και κάνε record fashion tips για αυτό το κόλλο μαγιό που το φοράς 5 μήνες. Έχω 5.000 followers σχεδόν. Παιδιά, πώς? Δεν κάνω τίποτα. Είμαι διάσημη. Σε αυτό το σημείο να σου πω και εγώ στο Instagram το δικό μου έχω 4.500 followers. Οπότε, κάνε και εκεί ένα follower, αδερφέ, να φτάσουμε τουλάχιστον τη Μαρίκα. Η Μπακαλιάρα θέλει να κάνει invite τον βασιλιά, τον classmate. Μα η Μπακαλιάρα είναι κόρη μου. Και ο classmate είναι ο βασιλιάς που είναι παιδί μου. Είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Μαλάκα, νόμιζα ότι πέθανε αυτό έτσι όπως κολυμπάει. Jesus! Α, τελείωσα το βίντεο. Οκ. Δεν έχω ποστάρει το σαν βίντεο. Έλα εδώ, ρε ηλίθια. Σε παρακαλώ. Πόπο, η γυναίκα μου με παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, έλα. Έλα να σε χωρίσω. Έλα, μωρή εδώ. Έλα τώρα. Α, ήρθε όντως σε 3 μιλισεκόν. Αυτή είναι. Τι κάνει? Α, ο πρώην μου. Και αυτή εδώ που μπαίνει, ποια είναι? Μαλάκα, γιατί έρχονται άκυροι σε αυτό το σπίτι? Α, αυτή η χαροπίνη κοκκυρούλα είναι η Ετσούκο Έντο. Εν τω μεταξύ είναι love day και εγώ θα τη χωρίσω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Divorce. Έλα, goodbye. Δεν σε θέλω πια. Σε ξεπέρασα. Τώρα send home. Έλα, bye bye. Μπορεί ένας να φεύγει από αυτό το σπίτι? Σας παρακαλώ, ξεκουμπιστείτε. Δεν σας θέλω. Όλο το ράδι θα κάνουμε βιντεάκια και αύριο θα πας να βρεις γαμπρό. Θέλω να μπούμε λίγο σε ένα mood, σε ένα πρόγραμμα, σε ένα.
εμένα δεν ξέρω να μιλάω. Ατέλεια, χάλασε η βρύση και αυτό έχει βγάλει μπίχλα. Έλα ρε μαλάκα, και αυτή η τούρτα πόσο καιρό είναι εκεί. Μαλάκα, θα καεί το σπίτι, σε παρακαλώ. Ο μαλάκας πήρε κομμάτι της τούρτας και τώρα πρέπει να ξαναφτιάξω τούρτα για να κάνω γενέθλια, γιατί δεν ολοκλήρη τούρτα θα τελαθώ. Και δεν το έφαγε κιόλας. Ξαναφτιάξε μια τούρτα. Χρόνια πολλά να ζήσεις και του χρόνου να ψοφήσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά τα παιδιά τον τελευταίο καιρό δεν πολύ γουστάρουν να κάνουν γενέθλια. Πάω να βρω ένα γαμπρό. Το παιχνίδι, γιατί με τρολάρει τον τελευταίο καιρό. Ο Φαμπιάνο Γκόετς τον ξέρω και δεν του την έχω πέσει. Πώς γίνεται να ξέρω άντρα και να μην του την έχω πέσει. Α, είναι φάσιο Άικο. Kiss hands, πόσο κριντζιά είναι το να του φυλάει τα χέρια. Υπάρχει άνθρωπος που ρίχνει στη Μαρίκα άκυρο. Α, τι έπαθα εγώ. Επειδή χώρισα, είμαι σαν, αφού εγώ τη χώρισα. Τώρα η Μαρίκα έχει κατάθλιψη. Μπες στις romantic introduction με αυτόν τον άχρηστο, τον άκυρο. Γεια σου μωράκι, έλα να σε φιλήσω. Πολύ γρήγορα της πέρασε η κατάθλιψη. Έλα να σε γλωσσοφιλήσω 200 φορές εδώ πέρα. Αυτή τι ωραία φόρμα που φοράει. Ωραία, το έχουμε. Εγώ τώρα όμως που είμαι influencer και αυξάνω τους followers μου, ας κάνω και κάποια stories εδώ πέρα ρε μπρο. Βρήκα πως θα βγάλουμε λεφτά. Θα πάω να ζητάω δάνεια. Σταμάτα να κάνεις YouTube. Δεν είναι το μέλλον. Θα οργανώσω πάρτι με όλα μου τα παιδιά για να τους ζητήσω λεφτά. Birthday party. Όλα αυτά θα είναι τα birthday παιδιά μου. Άντε να μεγαλώσουνε. Θα έρθει η Σούπερ Κολομούρα, η Ντοματοπορδή, η Βόλτεμορ, η Μητσοτάκη, ο Ξινομούρης, η Τουτανχαμών, η Ρες, ο Ρες, η Τσούλα Επεκατσού, το κουράδι που είχε γίνει 100 χρόνων παππούς. Ο Φακάης είχε γίνει παππούς. Ο Ερωτοκόλλης, ο Σφουγγαρόκολος, ο Μανούσος, ο Βασιλιάς. Παιδιά, πόσους έχουμε, ο Πλειών ο Κορδέλας. Αυτή είναι. Ας γίνει σε ένα nightclub. Μόνο ο Ξινομούρης ήρθε. Θες να μου δώσει λεφτά. Ένα φάντασμα, πες μου ότι είναι παιδί μου, θα τρελαθώ. Μου τα έδωσε, με βρίζει για την ώρα. Θα μου δώσει λεφτά, ρε μπρο. Αγάπη, θέλω καλύτερη ζωή για τα αδερφάκια σου. Δεν μου τα έδωσε. Μα δεν έχει έρθει κανένα. Ο Μανούσος ο παιχνιδιάρης. Εσύ, αγάπη μου, θες να μου δώσει λεφτά. Με θυμάσαι, είμαι η μαμά σου. Άσε τον εξωγήινο. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να συνεννοηθούμε σε αυτό το πάρτι. Ούτε αυτό. Α, μου έδωσε 2.000 ευρώ. Τέλεια. Ποιο αυτό τώρα, ο Σφουγγαρόκολο. Σφουγγαρόκολε. Πώ είναι τα οικονομικά σου, ρε μπρο. Σου περισσεύε ένα διχίαρο. Του περίσσευε. Η Τσούλα Μπεκατσού. Τσούλα Μπεκατσού. Ωραία, αν δεν μπορεί μεγάλο, δώσε μου μικρό δάνειο και με τα μικρά βολεύομαι. Αυτά γιατί έχουν αφηνιάσει. Δώσε στη μαμά σου κανένα λεφτό να πάμε σε ωραίο σπίτι. Μαλάκα, τι μούρες είναι αυτές. Οι κακές αδερφές τακτοπούτας είναι. Ρε μαλάκα, το παιδί κοιμάται έξω. Κάνε κάτι, ξύπνα το, wake up. Η Σούπερ Κολομούρα παντρεύεται. What the fuck, what the fuck. Πώς κυκλοφορεί με νηφικό η τρελή. Δώσε μου λεφτά. Μου έδωσε. Ποιος κατούρισε στο πάτωμα αυτό τι. Μαλάκα, ο Φακάκης. Το αγαπημένο μου παιδί. Δώσε μου λεφτά. Ρε φίλε, μια ζωή στη Λάρα είσαι. Είσαι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Και δεν μπορώ να τον κάνω βρικόλακα γιατί είναι μάγος. Μαλάκα, το σπίτι είναι εμετικό. Και αυτός τι έχει. Θέλει να πάμε σε date. Ναι αγάπη μου, η μοναδική μου αγάπη με καλή. Συγγνώμη, πού με πήγε. Με έφερε ραντεβού στο χωριό. Make out στην ντουλάπα με το μωράκι. Woohoo with Caleb στην ντουλάπα. Σε public space η Μαρίκα. Δεν φοβάται τίποτα. Πάμε αγάπη μου. Hello, 100.000 άτομα εδώ έξω. Είμαι και celebrity. Αυτός γούσταρε που μας βλέπει. Ο άλλος παίρνει μάτι. Τι κάνει. Υπάρχει άλλο μέρος να κάνουμε γουχού εδώ πέρα. Ξέρεις τι, έβαλα ένα κρεβάτι γιατί θέλω να δω αν θα το κάνουν στο κρεβάτι μπροστά σε όλους. Γιατί πες ντουλάπα, είναι κάπως κλειστή. Έφυγε ο μαλάκας. Με παράτησε. Ενώ θα κάναμε γουχού. Α, ωραία, τέλεια. Γεννάω. Πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε λίγο. Have baby. Baby girl. Μου άρεσαν πάρα πολλά από τα ονόματα που μου γράψατε. Αλλά ρε παιδιά, ένα είναι αυτό το ένα που δεν γίνεται ρε. Αυτό το παιδί θα το ονομάσουμε Φακάκι 2. Φακάκι, γιατί είναι θηλυκό, 2. Καλώς ήρθες στον κόσμο Φακάκι 2. Μιας που θα πεθάνει ο original Φακάκης. Ο Τακούμι μπορεί να έρθει το μωράκι εδώ να μου κάνει ένα άλλο μωράκι. Α, δεν θα μπορεί να μου κάνει μωράκι. Λοιπόν, Μπριζολίδη, έχεις μεγαλώσει αρκετά. Α, όχι, δεν ήταν το Μπριζολίδη. Ήταν η μπακαλιάρα που πρέπει να φύγει. Bye bye, μπακαλιάρα. Και το μωρό είναι έτοιμο στην πόρτα. Πάμε μπροστά στο μωρό. Μπροστά στο μωρό που μόλις γέννησα. Όχι, 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 όχι. Μη, θα το πάρουν το παιδί. Κάν το πρώτα fit, μετά κάνεις φιστίκι. Κάν το fit, θα το πάρουν το παιδί. Μη κάνεις φιστίκι, είναι ηλίθεια. Μαλάκα, γιατί έχει πάθει πρόβλημα. 2.000
1.500 ευρώ πήρα. Σε παρακαλώ, τάισε το μωρό, θα το πάρουν. Μη φεύγεις εσύ! Περίμενε! Πάμε ένα try for baby, γύρνα πίσω! Σταμάτα να κλαις, 2 λεπτά! Τραλαλίλαλίλαλο, μπροστά στο μωρό και ξύπνησε και το μωρό. Μαλάκα, μαρίκα! Έχει χαλάσει, λέει, η τουαλέτα. Πώς καθαρίζω έτσι την τουαλέτα, μαλάκα! Κάνε σε παρακαλώ ένα τεστ εγκυμοσύνης! Α, we are expecting τουλάχιστον! Σε αυτό το βόθρο, τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να σου πω ότι είμαστε στο παιδί 33 και το επόμενο παιδί που θα γεννήσουμε θα είναι το παιδί 34. Οπότε γράψε μου κάτω στα σχόλια τα ονόματα για το επόμενό μας παιδί, εμπνευσμένα από κάτι που φοβάσαι πάρα πολύ. Και θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!